Θανάσης Δρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο. Εγώ θα δώσω μια καταρχήν έμφαση στα γεωπολιτικά και στα καθαρά πολιτικό τι έχει γίνει μέσα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και στις επιτροπές πληροφοριών της Γερουσίας. Τι ακριβώς υπάρχει. Αξιωματούχοι της DIA, της υπηρεσίας πληροφοριών του Αμερικανικού Πενταγώνου, σε εκτίμηση την οποία έχουν κάνει και στην οποία έχουν δει στοιχεία τα οποία θα ενημερωθεί, ας πούμε, πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, αύριο Παρασκευή, μπορεί και ας πούμε Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος Biden και άλλοι, θα δώσουν κάποιες λεπτομέρειες ότι η Μόσχα θέλει να βάλει να τοποθετήσει ένα πυρηνικό όπλο στο διάστημα, αντιδορυφορικό, και υπάρχουν πολλές αναφορές και ειδικές πληροφορίες, τις οποίες χθες προκαταβολικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ρεπουμπλικανός βουλευτής, ο Τέρνερ, ο Μάικ Τέρνερ από το Οχάιο, κυκλοφόρησε κάποια πράγματα και έκανε λόγο για αποσταθεροποιητική ξένη στρατιωτική ικανότητα. Αν το μεταφράσω καλά έτσι το κείμενο που το έχω μπροστά μου, και σοβαρή εθνική απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, συγγνώμη, η εκτίμησή του ποια είναι? Ότι θέλει να αδρανοποιήσει, να ξεντρώσει του δορυφόρου με αυτόν τον τρόπο. Θέλει και να δημιουργήσει θέμα, βεβαίως, επειδή όπως ξέρεις και η συμφωνία του Outer Space, δηλαδή του εξωδιαστημικού χώρου που ισχύει από το 1966, απαγορεύει πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν αδρανοποίηση ή απενεργοποίηση, όπως θες πες το, εθνικών δορυφόρων, προφανώς κυρίως των Αμερικανικών, Δυτικών κτλ. Τώρα, το ABC χθες, όπως το άκουσα, επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές ότι το όπλο προορίζεται για να απενεργοποιήσει δορυφόρους, όχι επίγειους στόχους. Και βεβαίως ο Τέρνερ βγήκε δημόσια χθες, πριν καλά-καλά γίνει και η συζήτηση, και έκανε μια προκατάβαλε τον Τζέικ Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Biden, αν και είπε ότι θα συζητήσει μαζί του μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, ο Σάλιβαν είπε χθες, όπως τον άκουσα, θα γίνει μια συγκέντρωση της, εντός εισαγωγικών τώρα το λέω αυτό, συμμορία των 8. Η συμμορία των 8 ποιοι είναι? Είναι οι τέσσερις ηγέτες των κομμάτων στο Κογκρέσο, δηλαδή οι δύο Ρεπουμπλικανοί, οι δύο Δημοκρατικοί, καθώς και οι ηγέτες των Επιτροπών Πληροφοριών της Βουλής και της Γερουσίας. Αυτοί είναι οι 8 οι οποίοι συζητάνε αυτά που δεν τα συζητάνε εύκολα άλλοι. Τώρα, σύμφωνα λοιπόν με τον. Εγώ έχω μια από το γραφείο του κ. Mark Warner, του επικεφαλής του Προέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Δημοκρατικού της Πολιτείας Βιρτζίνια, και του Μάρκο Ρούμπιο, έβγαλαν σήμερα το πρωί μια κοινή δήλωση στην οποία λένε ότι παρακολουθούμε αυστηρά το θέμα, το κάνω γρήγορη μετάφραση, συνεχίζουμε να παίρνουμε πληροφορίες επ' αυτού, θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση μέσα στην εβδομάδα στην κυβέρνηση και βεβαίως θα παρακολουθούμε και τις επιλογές που μπορεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι η Ρωσία έχει το ξέρει ένα πύραυλο, νομίζω, ο οποίος λέγεται Soyuz 2, με διαβαθμισμένο στρατιωτικό ωφέλιμο φορτίο, πριν από μερικές μέρες αυτό έγινε. Δεν τα πολύ παρακολουθούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά οι Αμερικάνοι τα παρακολουθούν για άλλους λόγους. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή είπαν ότι δείχνει επιθετική ρωσική διαστημική δραστηριότητα, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις του κυρίου Warner, του γερουσιαστή, και θα μπει σε ένα πυρηνικό όπλο στο διάστημα και μπορεί να δείξει, αν και είναι και υπάρχει και παρανομία. Να κλείσω, δεν θα πω στα τεχνικά, αλλά από τουλάχιστον από τεχνικά στοιχεία που έχω, λέει ότι το 1962 έγινε το πείραμα Starfish Prime των Αμερικανών, το οποίο αυτή τη στιγμή ήταν περίπου με κάποιους μεγατόνους, νομίζω 1,4 μεγατόνους, και βεβαίως προκάλεσε χάος και γκρέμισε πολλά συστήματα και βεβαίως αύξησε πολύ την ακτινοβολία και δέχτηκαν χτυπήματα, ας πούμε, εμπορικοί δορυφόροι κτλ. Κάνουν μια ταυτόχρονη μετάφραση. Τώρα, μια πυρηνική έκρηξη, όπως καταλαβαίνετε, στο διάστημα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, επηρεάζει τους δορυφόρους εντός της εμβέλειας του ηλεκτρομαγνητικού σφιγμού, του EMP, και δημιουργεί βεβαίως προβλήματα και ακόμα και σε υψηλής τεχνολογίας δορυφόρους. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να πω, Λάμπρο, επειδή εμένω λίγο καμιά φορά στα διεθνονομικά, είναι το γεγονός ότι όπως είναι αυτή τα πράγματα, δηλαδή η συνθήκη για το διάστημα, μιλάμε το 1966 και το ψήφισμα στον ΟΗΕ το 1962 λέει ξεκάθαρα σε ένα σημείο, το μεταφράζω, τα κράτη δεν πρέπει να τοποθετούν πυρηνικά όπλα ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, στο φεγγάρι, στο φυσικό δορυφόρο της γης, σε ουράνια σώματα, ούτε να τοποθετούν στο διάστημα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί πρέπει το διάστημα να είναι μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, και αυτό αφορά και τη συνθήκη για το σελήνη, για το φυσικό δορυφόριο της γης. Και κλείνω εδώ. Άρα, τέτοια κίνηση, άμα γίνει από τους Ρώσους, σίγουρα αυτή τη στιγμή παραβιάζει τη διαθέσιμη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι οι θεματοφύλακες της συνθήκης για το εξωδιάστημα. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω, μιλάμε για πολύ. Θα περιμένω όμως, θέλω να είμαι σαφής, πολιτικά και γεωπολιτικά, τι θα συζητήσουν και ό,τι βγάλουν προς τα έξω προσεχώς οι Αμερικανοί. Τώρα, έρχομαι, Λάμπρο, πριν έρθω στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία, ο Μπλίνκεν στην Αλβανία, πριν μεταβεί στη Σύνοδο του Μονάχου αύριο.
για την παγκόσμια ασφάλεια, την οποία θα συζητήσουμε. Είναι 60η σύνοδος του Μονάχου, την οποία από εβδομάδα σίγουρα θα συζητήσουμε, γιατί έχει πολλά δυνατά κεφάλαια επιμέρους. Δεν συμμετέχουν μόνο Ρώσοι, Λευκορώσοι και Ουκρανοί. Πολιτικοί, οι αρχηγοί κρατών. Ούτε Ιρανοί, νομίζω. Και οι Ιρανοί, ναι, οι Ιρανοί δεν είναι και οι Ιρανοί. Αν και πριν από δύο χρόνια θυμάμαι ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συμμετείχε. Αλλά τώρα τα πράγματα με τους Ιρανούς, ξέρεις, λόγω της κατάστασης που επικρατεί και στη Γάζα και την υποστήριξη σε τρομοκρατικές και άλλες επιχειρήσεις που γίνονται στη Μεσοποταμία κατά του Ισραήλ, ξέρω εγώ, με τους Χούθη και πολλά άλλα, αντιλαμβάνεσαι ας πούμε ότι τους έχουν αποκλείσει για τα καλά. Τώρα, είδα τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Αμερικανοί με τους Αλβανούς. Είναι 6 μεγάλες παράγραφοι, όπως βλέπω, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί, όπως έχουν και σε πολλές άλλες χώρες, σε όλες τις βάσεις της Αλβανίας. Ενισχύουν ακόμα περισσότερο μαζί με το ΝΑΤΟ την αεροπορική βάση της Κουτσόβα, νότιο-δυτικά των Τυράννων, παλιά ρωσική βάση, σοβιετική μάλλον, την οποία ήταν κάτι παλιά αεροπλάνα, τα κατέστρεψαν εκεί οι Αλβανοί τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως οι Αμερικανοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα λιμάνια της Αλβανίας. Στην ίσο Σάσον, όπου δραστηριοποιείται μια ιταλική δύναμη ταχείας αντίδρασης, κάνει ασκήσεις εκεί κλπ. Βλέπω δηλαδή αυξημένο το και ενισχυμένο το πρόγραμμα. Δεν έχω εικόνα λάμπρομο για το αν έγινε καμιά αναφορά μετά τις επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μπλίνκεν στις ΗΠΑ, αν έγινε κάποια αναφορά στο θέμα Μπελέρη, το οποίο είναι εθνικό θέμα και πολύ σοβαρό. Και εγώ είμαι της απόψης ότι πρέπει να ορκιστεί, δεν το συζητώ καν ο Μπελέρης. Τώρα από εκεί πέρα τα νομικά ζητήματα, και αν έχουν γίνει παρατυπίες ή οτιδήποτε άλλο από τη μία ή την άλλη πλευρά, να επιληθούν. Αλλά να ορκιστεί και μετά τα άλλα θέματα στο αλβανικό δικαστήριο, δεν ξέρω. Ο Μπλίνκεν, γιατί ειδικά Αλβανία? Γιατί ειδικά Αλβανία? Όχι, για την Αλβανία, γιατί αυσμή καυχάται τόσο πολύ η Αλβανία ότι είναι κράτος δικαίου και ότι αυσμή κατά την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει όλες τις μέχρι τώρα οι θέσεις πάνω στα θέματα τα νομικά που διέπουν καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Η περίπτωση Μπελέρη για μένα είναι καθαρός. Όχι, ο Μπλίνκεν, γιατί η Αλβανία έχει κάποια συγκεκριμένη. Κοιτάξτε, είναι 100 χρόνια από την υπογραφή διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αλβανίας, όπως ξέρεις, και την αναγνώριση της Αλβανίας σαν κράτος το 1924. Άρα συμπληρώνονται 100 χρόνια, γι' αυτό και έχουμε τις νέες συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα λέει ότι είναι σημαντικός σύμμαχος. Βλέπω η τρίτη παράγραφο, Λάμπρο, λέει ότι η Αλβανία συμμετείχε με μικρές μονάδες στην εποχή που ήταν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν. Ακόμα και στην επιχείρηση στο δεύτερο πόλεμο του Ιράκ συμμετείχαν με μια νοσοκομιακή μονάδα, όπως το μεταφράζω, και συγχρόνως συμμετέχουν με μια μικρή δύναμη, διμημηρία, τι να πω τώρα, 30 ανδρών στη Λετωνία, στο πολυεθνική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί, υποδιοίκηση καναδική στην Λετωνία, που στο ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει 4 πολυεθνικές ταξιαρχίες μάινους, δηλαδή όχι ακριβώς ταξιαρχίες, κάτι ενισχυμένα τάγματα προς ταξιαρχίες, να το πω έτσι, υπό αμερικανική διοίκηση στην Πολωνία, υπό γερμανική διοίκηση στη Λιθουανία, υπό νομίζω καναδική διοίκηση στην Λετωνία και υπό βρετανική διοίκηση προωθημένα στην Εστονία. Τώρα, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως ξέρεις, τελειώνει σήμερα, η οποία αφορά προφανώς είναι η Υπουργή Άμυνας. Χθες έγινε και συμμετείχε ο Λόιντ Όστιν μέσω τηλεκόνφρανση για τη σύνοδο των 53, όπως ήταν χθες, είδα συνολικά 53 κρατών υποστήριξης Ουκρανίας, 32 του ΝΑΤΟ, με τη Σουηδία πάντα μέσα εγώ, και 21 κράτη ανά τον πλανήτη που υποστηρίζουν την Ουκρανία, δηλαδή το Ραμστάιν 19 για να είμαι και πιο σαφής, στο οποίο αυτή τη στιγμή τέθησαν ευρύτερα θέματα και κυρίως τα θέματα της υποστήριξης με drones στην Ουκρανία. Έχει συσταθεί ένας οργανισμός από Λετωνούς, Βρετανούς και Ολλανδούς για να προμηθεύσουν την Ουκρανία μαζικά με χιλιάδες drones, φωνικά drones, αρχής γενομένης από αυτόν τον μήνα. Κατόπιν η Λετωνία πρωτοστατεί, μικρή χώρα αλλά πρωτοστατεί γιατί έχει άμεσα σύνορα εκεί Λευκορώσους κλπ. Η Βρετανία διαδηλώσεως Σούνακ και του ΣΑΠΣ του Υπουργού Άμυνας συμμετέχει και βέβαια και οι Ολλανδοί πρωτοστατούν γιατί όπως ξέρεις έχουν και την υποψηφιότητα του Μάρκ Ρούτε, είναι ο πιο ισχυρός υποψήφιος για διάδοχος του Στόλτεμπεργκ στις 30 Σεπτεμβρίου για Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Τώρα να πούμε το εξής αυτό, ότι υπάρχει συνάντηση του ΝΑΤΟ, των Υπουργών Άμυνας, με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας αλλά και με τον νέο αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Σίρσκι, και ενημέρωση και κλεισμένων των θυρών ήταν σήμερα το μεσημέρι, Λάμπρο. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω συγκεκριμένο, αλλά αυτό που είναι το συγκεκριμένο, Λάμπρο, είναι ότι ο Στόλτεμπεργκ σε μια σφοδρή επίθεση και χθες δημόσια και σήμερα κατά Τραμπ είπε, σήμερα με στοιχεία μάλιστα, 18 χώρες μέσα στο 2024 ξεπερνάνε το 2% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Είναι μέσα χώρες υπολογίσιμες και η Γερμανία.
Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, διαδηλώσεων πιστόριους του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, ότι πλέον ξεπερνάμε, είμαστε στο 2,1% και η Γερμανία αυτή θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τη δύναμή της, γιατί είναι η τρίτη μετά τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Η Γαλλία επίσης έχει κάνει δήλωση, γιατί λέει ότι μέχρι το 2024 σίγουρα ο Λεγκόνι, ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, είπε και εμείς ξεπερνάμε, και προφανώς επιτέθηκαν όλοι στον Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει η Τουρκία. Εμείς είμαστε πάντα μέσα, μαζί βεβαίως με τους Βρετανούς, ξέρω εγώ, Εστονία, Λετωνία. Στο πάνω από το 2% καλά, εμείς πάνω από το 3%. Έχω τις 8 σελίδες, μάλιστα τις εκτύπωσα για να είμαι πιο σαφής, στο θέμα της υποστήριξης που έχουν στο να ξεπερνούν το ΑΕΠ του 2%. Και προφανώς στην αστυνομία έγινε επίθεση ότι μάλλον είναι απληροφόρητος. Κακά ενημερωμένος. Καλά, δεν είναι κακά ενημερωμένος, γιατί επί χρόνια οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Λιπίοι τζαμπατζίδες ήταν. Δηλαδή οι Αμερικανοί πληρώναν στην ουσία. Τώρα έχουν φορηθεί και βάζουν τα χέρια τσέπη. 3,4% οι Αμερικανοί πολύ. Και βάσει με το ΑΕΠ της Αμερικής που δεν είναι το ίδιο με της Ελλάδος. Ούτε με της Εστονίας, ούτε με της. Καλά, η Αμερική έχει το μεγαλύτερο. Έχει 800, σχεδόν 900 δις προπολογισμό. Οι άλλοι ήταν τζαμπατζίδες τόσο καιρό. Οι Άγγλοι το είχαν ξεπεράσει. Και μάλιστα αυτή, τώρα υπάρχουν δύο τελευταία πράγματα. Ένα είναι αυτή ότι η Βρετανική Πυρηνική Αποτροπή, και στο φως αυτών που ακουστήκανε για τη Ρωσία και για πυρηνικά στο διάστημα, δήλωσε επίσημα ότι είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, και το έχει πει αυτό διαδοχικές κυβερνήσεις, εργατικές και συντηρητικές, ότι η Βρετανική Πυρηνική Αποτροπή, που είναι επί συστημάτων Trident Deep 5 πυρηνικών αμερικανικής προέλευσης, τα 4 υποβρύχια, τα πυρηνικά της Μεγάλης Βρετανίας, είναι στη διάθεση της Ευρώπης. Δηλαδή τέτοια δήλωση είχε κάνει και η Γαλλία. Η Γαλλία κινείται αυσμή και σε αεροπορικές, σε όπλα, ξέρεις, αυσμή, που μεταφέρονται από αεροσκάφη πυρηνικά, αλλά και σε υποβρύχια. Η Γαλλία έχει καταργήσει εδώ και χρόνια το πλατό Νταλμπιόν, δηλαδή τα συστήματα Άδης, εδάφους-εδάφους. Δηλαδή η Γαλλία αυσμή έχει μια διάσταση καθαρά αεροναυτική στα πυρηνικά. Η Μεγάλη Βρετανία έχει περιορισμένο αριθμό πυρηνικών όπλων σε αεροσκάφη, αλλά κινείται κυρίως με τα υποβρύχια. Και ο κύριος Στάρμερ, ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, πιθανότατα, δεν ξέρω, εκλογές είναι αυτές, ποτέ δεν ξέρεις, το Δεκέμβριο να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν επικρατήσει του Σούνακ, είπε αυτή ότι η πάγια θέση του Εργατικού Κόμματος από τα τελευταία συνέδρια στο Blackpool είναι αυτή ότι η Βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη επί υποβρυχίων είναι πάντοτε διαθέσιμη στην άμυνα της Ευρώπης και δεν πρέπει να ανησυχούν οι Ευρωπαίοι. Βέβαια, ο Πιστόριος είπε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι εμείς εμένουμε στο conventional deterrence, εμένουμε στη συμβατική αποτροπή, αλλά από εκεί και πέρα οι Γάλλοι και οι Βρετανοί καλύπτουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή το θέμα της άμυνας της Ευρώπης. Και τελευταίο, όπως πιθανόν να έχει πληροφορηθεί, 13 προς 14 του μήνα, προχθές δηλαδή, με άλλα λόγια, υπήρξε ένα νέο χτύπημα. Εκεί έχουν μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανικές δυνάμεις. Επιβεβαιωμένο ότι βίδεσαν επιτυχώς αποβατικό του ρωσικού στόλου, της Μαύρης Θάλασσας, ανοιχτά της κατεχόμενης Κρυμαίας. Το επιβεβαιώνουν και Ρώσοι μπλόγκερ και το επιβεβαιώνουν και πριν από λίγο και το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, που λέει αυτή τη στιγμή ότι μαζικά έπεσαν μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά που χρησιμοποιούν το ναυτικό της Ουκρανίας, προκάλεσαν τη βύθιση του πλοίου, έτσι, και οι ρωσικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δεν ήταν επιτυχείς. Τώρα, αυτό το πλοίο είχε πάνω πλήρωμα 87 άτομα. Τώρα, το τι έγινε και δεν έγινε, πρόκειται για το project 755 του ρωσικού ναυτικού, το όνομα του Κέσαρ Κουνίκοφ, είναι αυτή το πέμπτο από τα αποβατικά πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας που κατέστρεψαν οι Ουκρανοί με drones, με χτυπήματα που βυθίζουν τα αποβατικά πλοία. Άλλα 4 από αυτά είναι στα ναυπηγεία και άλλα 4 από αυτά έχουν προβλήματα ανταλλακτικών. Συνεπώς, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία, να το πω έτσι, μορφή ουκρανικής επίθεσης και κρούσης που έχει ξεκινήσει από το 2023, ιδιαίτερα απέναντι σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, μην ξεχνάμε Απρίλιο του 2022 Λάμπρο και το θέμα της Μόσχα. Ναυαρχίδας, ναι. Ναυαρχίδα. Εντάξει, εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι η χώρα χωρίς ναυτικό έχει αδρανοποιήσει το ναυτικό μεγάλης δύναμης, όπως είναι η Ρωσία. Και όπως έχω πει, αλλάζει ο πόλεμος. Όπως έχω πει και σε εσένα, ειδικά στην εκπομπή, γιατί αυτά τα θέματα στη δικιά σου εκπομπή είναι Ελλάδη συζητώνται, αλλά είχα γράψει και στον Ελεύθερο Τύπο προημερών αναφορικά με τα ναυτικά ζητήματα, ότι αναγκάστηκαν και έχουν πάρει πλοία, υπολογίσιμα πλοία οι Ρώσοι, τα έχουν πάρει από τη Σεβαστούπολη και τη Θεοδοσούπολη επί της κατεχόμενης Κρυμαίας και τα έχουν μεταφέρει προς τον Νοβοροσίσκ, μιλάμε επαρχία Κρασνοντάρ ανατολικότερα, και παίζει, και με αυτό τελειώνω, παίζει το, αλλά ακόμα δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν είναι πολύ αναπτυγμένο το λιμάνι της Οτσαμτσίρε, την κατεχόμενη Απχαζία, κομμάτι της Γεωργίας,
το οποίο Λάμπρο και εκεί θέλουν να το ενισχύσουν είναι πιο μακριά από την αυτήνα των πυράβλων. Βέβαια, σήμερα είχαμε επιθέσεις πολλές, να πούμε, μέσα στις ουκρανικές πόλεις. Είχα μια επικοινωνία με Λβίβ και μου είπαν ότι έπεσαν 10 πύραυλοι στην περιοχή και δίνεται σε κάτι εργοστάσια. Και υπήρξε και επίθεση των Ουκρανών στο Μπελγκορόντ, όχι μακριά από το Χάρκοβο, όπου σκοτωθήκαν κατά τον περιφερειάρχη του Μπελγκορόντ, δεν μπορώ να το κοντρολάρω εγώ αυτό, 6 Ρώσοι πολίτες από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones. Άρα συνεχίζεται αυτός ο κόσμος που έχουν πει Λάμπρο και τον αναλύουμε στην εκπομπή σου τουλάχιστον αρκετά διεξοδικά και το φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πρώτα ο Θεός Δευτέρα να δούμε τι γίνεται στο ασφάλεια. Έχουμε τη σύνοδο του Μονάχου. Ναι, okay. Έχει πάρα πολλά και ωραία. Θα σου πω γιατί την παρακολουθώ και εκ των ένδων και μέσω συνδρομή, να το πω έτσι. Okay. Και νομίζω ότι είναι να δούμε λίγο και το θέμα αυτό με τα όπλα στο διάστημα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εγώ εξέταξα γεωπολιτικά και νομικά, αλλά οπωσδήποτε οι τεχνικέ λεπτομέρειε υπάρχουν πάντοτε ενδιαφέρουσε. Θανάση Ντρούχο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Να σε καλά, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση για ακόμα μια φορά για τι πληροφορίε του.